Ο Γιώργος Τζομπανάκης και ο Σπύρος Βλαζάκης έμειναν αντάρτες στα βουνά της Κρήτης για 34 χρόνια, συγκλονίζοντας ολόκληρο τον κόσμο, αφού τους κυνήγησαν όλες οι εξουσίες που κυβέρνησαν την Ελλάδα για εκείνες τις δεκαετίες. Οι Γερμανοί και οι Βρετανοί ήταν οι πρώτοι που θα κυνηγήσουν τους δύο αντάρτες του ΕΑΜΕΛΑΣ και του Δημοκρατικού Στρατού. Ακολουθούν οι κυβερνήσεις Πλαστήρα, Παπανδρέου, Στεφανόπουλου και Κανελόπουλου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Χούντα. Κρύβονται στις σπηλιές των βουνών και της θάλασσας, στους στάβλους, στους βόθρους, σε κρύπτες κάτω από τα θεμέλια σπιτιών, νηστικοί και διψασμένοι, γυμνοί και ξυπόλοιτοι, παγωμένοι και άρρωστοι. Για να γλιτώσουν από το ελληνικό κράτος και το φανατισμένο παρακράτος, που πολλές φορές τύχαινε να συμπίπτουν. Η Κρήτη θα φιλοξενήσει ένα από τα πιο ηρωικά αντάρτικα της Ευρώπης, μέρος του οποίου ήταν και οι δύο αγωνιστές, κάτι που αποτύπωσαν στο βιβλίο τους. Το αντάρτικο στην Κρήτη είχε ξεφαντώσει. Στον Αποκόρονα, στην Κηδονία, στον Κίσαμο, στο Σέλινο, παντού υπήρχαν αντάρτικες ομάδες και άρχιζαν τη δράση. Στα ορεινά μέρη καταλάβαιναν τους σταθμούς χωροφυλακής, έκοβαν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και γενικά τα μέρη αυτά ήταν υπό τον έλεγχό τους. Άκουγε ο κόσμος για τη δράση του αντάρτικου στην υπηρετική Ελλάδα και έπαιρνε θάρρος. Η κυβέρνηση έκανε επιστράτευση και πολλοί στρατιώτες δεν πήγαιναν στο στρατό αλλά λιποτακτούσαν. Άλλοι έρχονταν στις αντάρτικες ομάδες και άλλοι γύριζαν στα χωριά τους. Μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, οι επιζήσαντες αντάρτες υποχωρούν προς τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Για τους κριτικούς αντάρτες, η φυγή αυτή στο εξωτερικό ήταν αδύνατη. Ο Σπύρος Μπλαζάκης, 21 χρονών τότε, και ο Γιώργος Τσομπανάκης, 25, αρνούνται να υπογράψουν δήλωση μετάνοιας με το τίμημα να ζουν σαν αγρίμια μακριά από συγγενείς, φίλους και γνωστούς. Γιατί όπου τα θέλαμε, κάναμε μια δήλωση, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Ούτε εγκληματίες είμαστε, ούτε τίποτα. Φτάνει... Αυτό από την εποχή του Πλαστήρα δεν είναι. Από τον Εμφύλιο Πόλεμο. Μπορούσαμε όπου τα θέλαμε να είστε ελεύθεροι. Να πάμε με μια δήλωση, έστω και προφορική, και τέλειωνε. Από τους 100 αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού που διαφεύγουν προς τα βουνά, το 1958 έχουν μείνει μόλις 8. Οι 6 πρώτοι δραπετεύουν στην Ιταλία. Ο Μπλαζοσπύρος με τον Τσομπανογιώργη, όπως τους αποκαλούσαν, οι αντάρτες φαντάσματα θα παραμείνουν στα βουνά. Η Κρήτη αγκαλιάζει τα παιδιά της. Ενώ είναι ακριβά επικηρυγμένοι, οι απλοί άνθρωποι τους ανοίγουν τα σπίτια τους, τους κρύβουν και τους ταΐζουν. Τους κρατούν στη ζωή. Ξεγελούν την πείνα τους με τη λεγόμενη φτωχόσουπα. Φαγητό που έφτιαχναν παραδοσιακά οι κριτικοί σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς των πολέμων και της φτώχειας. Με λάδι, νερό και αλάτι. Αυτή ήταν μια από τις ελάχιστες απολαύσεις για τον Σπύρο Μπλαζάκη και τον Γιώργο Τσομπανάκη, αφού συνήθως αναγκάζονταν να φάνε σαύρες, σκορπιούς, ρίζες ή ακόμα και φώκια. Το φαγητό δεν ήταν η μοναδική απόλευση που στερούνταν. Φοβούνταν μη τους καταδώσουν και έτσι απέφευγαν τις ερωτικές επαφές με γυναίκες. Ακόμη και τα ζώα ζουν τον έρωτα, εμείς όχι, διηγούνται οι δύο άντρες μερικά χρόνια μετά. Η διασκέδασή τους ήταν απλή. Πότε τραγουδούσαν μαζί και πότε πήγαιναν σε διάφορα πανηγύρια για να ακούσουν κρυμμένη την μουσική και να χορέψουν από μακριά τα αγαπημένα τους κριτικά τραγούδια. Και όσο οι χωροφύλακες δεν μπορούσαν να τους συλλάβουν, τόσο στιβάζονταν το κατηγορητήριο απέναντί τους. Ένα κατηγορητήριο που πλέον συμπεριελάμβανε και φόνο και αντικυβερνητικές ενέργειες. Οι δύο αντάρτες δήλωναν πως ξέρουν ότι όλα τα αδικήματα της περιοχής τα έχουν φορτώσει στο κεφάλι τους. Στον Βρετανό δημοσιογράφο Tong το 1972 σε αποκλειστική συνέντευξη που έκανε το γύρο του κόσμου. Οι μάχες για την επιβίωση δεν ήταν σπάνιες. Όχι μονάχα με τη φύση, αλλά και με το ακροδεξιό παρακράτος. Ακόμα και το βράδυ που έπεσαν οι δικτάτορες, οι δύο αντάρτες συγκρούονται με δυνάμεις των ΤΕΑ και διαφεύγουν για πολλωστή φορά. Στις 22 Φεβρουαρίου του 1975, ο αδερφός του Μίκη Θεοδωράκη ενημερώνει τον εισαγγελέα εφετών για τη δημοσίευση του διατάγματος αμνίστευσης των δύο ανταρτών. Ο εισαγγελέας δίνει σήμα προς τη χωροφυλακή με το οποίο γίνεται γνωστό ότι πάβει η καταδίωξη των δύο φυγόδικων 26 χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου. Στις 10 και 20 το πρωί οι δύο αντάρτες συναντούν ξανά τον πολιτισμό. Ένα πολιτισμό που μόνο πολιτισμένα δεν τους φέρθηκε. 15 χιλιόμετρα έξω από τα Χανιά, στον δρόμο που οδηγεί στον Θέρισο, ο Γιώργος Τζομπανάκης και ο Σπύρος Μπλαζάκης πέφτουν στις αγκαλιές συγγενών, φίλων και συντρόφων, νόμιμοι πλέον και περήφανοι. Με ένα πλατή χαμόγελο πέρασαν από την παρανομία
στην ελευθερία. Το Σάββατο το βράδυ, οι δύο αντάρτες της Κρήτης, ψύχρεμοι αλλά και κεφάτοι, οι δύο αντάρτες έπεσαν στις αγκαλιές φίλων και αγνώστων, για πρώτη φορά χωρίς τον φόβο του αποσπάσματος, μετά 34 χρόνια σκληρού κυνηγητού στα βουνά της Κρήτης. Αμέσως μετά στείνεται ένα τρικούβερτο γλέντι. Ο Τζομπανάκης και ο Μπλαζάκης μπορούσαν πλέον να απολαύσουν τα ριζίτικα τραγούδια, τη ρακή, το φαγητό και την παρέα των ανθρώπων που τους αγαπούσαν. Η πρώτη κίνηση που θα κάνουν είναι βαθιά πολιτική. Την επόμενη μέρα βρίσκονται στην Αθήνα, όπου καταθέτουν στο μνημείο των ηρώων του Πολυτεχνείου ένα ματσάκι φασκομιλιάς και λίγα αγριολούλουδα από τα Λευκά Όρη. Καθένας μας έχει στους ώμους του την κούραση 12 ωρών από πέτρα, τη δίψα 12 ωρών από ήλιο, τον πόνο τόσων χρόνων, την απόφαση μιας ολόκληρης ζωής. Ο Γιώργος Τζομπανάκης και ο Σπύρος Βλαζάκης θα φύγουν από τη ζωή το 1996 με διαφορά ενός μήνα ο ένας από τον άλλον. Οι δύο παντοτινοί αντάρτες θα υποκύψουν στο θάνατο μετά τις κακουχίες μιας ολόκληρης ζωής. Θα μείνουν στην ιστορία σαν δύο σύμβολα του αγώνα για την ελευθερία. Σώματα από το σώμα ενός λαού που πολέμησε τον φασισμό με κάθε κόστος και δεν παραδόθηκε ποτέ.